μέχρι την Κυριακή θα είναι έτοιμο το Better Love, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision. Και μια μέρα αργότερα θα γυριστεί το βίντεο κλιπ. Οι συντελεστές του τραγουδιού υπόσχονται εκπλήξεις και η ίδια η ερμηνεύτρια Κατερίνα Ντούσκα μιλά για ένα δυναμικό pop τραγούδι στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η Κατερίνα Ντούσκα μόλις έφτασε από το Λονδίνο. Στις αποσκευές της έχει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 64ο διαγωνισμό της Eurovision στο Tel Aviv, αλλά και φωτογραφίες από τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς στο στούντιο για την παραγωγή του κομματιού, την οποία ανέλαβε ο Phil Cook. Ηχογραφούσαμε το τραγούδι για το διαγωνισμό, κάναμε την παραγωγή. Είμαστε στο τελικό στάδιο των μίξεων τώρα. Λέγεται Better Love. Δεν είναι μπαλάντα, είναι ένα mid tempo. Δεν είναι ούτε πολύ αργό ούτε πολύ γρήγορο. Πολύ δυναμικό όμως. Pop τραγούδι, θα έλεγα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Και το έχω γράψει εγώ με τον Leon of Athens και τον David Snedden. I've been waiting long term, act like the hero with the skies. Είναι ερωτικό τραγούδι, αλλά έχει και μια κοινωνική χρειά. Έχει το συλλογικό χαρακτήρα. Ο ρόλος της αγάπης είναι... Η αγάπη είναι τα πάντα. Η αγάπη είναι η ειρήνη, η αγάπη είναι η αποδοχή, η αποδοχή της διαφορετικότητας, είναι η αγκαλιά. Και αυτό που ήθελα από αυτό το τραγούδι είναι να είναι μια αγκαλιά. Η Eurovision είναι μια τεράστια μουσική πλατφόρμα. Εγώ προσωπικά είμαι καλλιτεχνικά ελεύθερη, δηλαδή η ΕΡΤ μου έχει δείξει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα, το ότι κάνω ακριβώς αυτό που είμαι, δεν αλλάζω κάτι. Η επίσημη παρουσίαση του τραγουδιού θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο εκδήλωσης της ΕΡΤ. Το γύρισμα γίνεται την Δευτέρα, θα γίνει σε ένα στούντιο, δεν θα έχει εξωτερικά γυρίσματα. Πάλι είναι κάτι που σκηνοθετεί εφηγούση, θα επιμελείται όλη την καμπάνη ας πούμε, έχει αναλάβει την αποστολή και θα είναι μια έκπληξη. Τα όνειρά μου είναι να συνεχίζω να είμαι πολύ δημιουργική σε αυτό που κάνω, να δημιουργώ μουσική που με εκφράζει, με αντιπροσωπεύει, να πειραματίζομαι, να δοκιμάζω πράγματα και όλο αυτό να γίνεται, να μπορώ να απευθυνθώ και σε μεγαλύτερο κοινό. Η Κατερίνα Ντούσκα θα διαγωνιστεί στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιτελικού της Eurovision την 3η 14 Μαΐου.